ένα rebuild. Αυτή τη φορά με μια αγγλική ομάδα που όσοι δεν το γνωρίζετε έχει πάρει Champions League και αυτή είναι η Aston Villa. Οπότε ο στόχος μας, όχι ο στόχος μας, το επεισόδιο τελειώνει όταν πάρουμε το Champions League. Έκανα ένα με τη Milan, όσοι θυμάστε, βασικά όσοι το είδατε, το πήρα. Χωρίστηκε μόνο σε δύο parts, διότι ήταν πολύ μεγάλο, μας πήρε 10 σεζόν. Φανταστείτε πώς θα μας πάρει αυτό, ελπίζω να τελειώσουμε λίγο πιο γρήγορα. Η UEFA μου είχε σβήσει, όχι μου κατέβασε το πρώτο part, διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν ξέρω γιατί. Αλλά έκανα έτοιμα να μου το ξαναβάλουν και το ευτυχώς μου το ξανά είναι δημόσιο πάλι. Οπότε όσοι θέλετε, το βίντεο αυτή τη στιγμή έχει ξανανέβει. Επίσης κάτι άλλο, ότι τώρα το γυρίζω, το βίντεο το γυρίζω Τρίτη. Τώρα που αρχίζουμε και τα σχολεία γενικά, δραστηριότητες και όλα αυτά, το ξέρετε ότι θα μειωθούν τα uploads. Οπότε αυτή είναι εβδομάδα, τώρα αυτό μπορεί να ανέβει Πέμπτη, Παρασκευή, δεν ξέρω. Οπότε να ξέρετε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μειωθούν. Οπότε πάμε τώρα στο θέμα του βίντεο. Βλέπουμε την Aston Villa, η οποία φυσικά είχε φέρει πάρα πολλές αλλαγές για να κατακτήσουμε το Champions League. Έβαλα τις μεταγραφές. Ings, δηλαδή έβαλα Ings, έβαλα Buendia, έβαλα ποιον άλλον, Bailey, αυτούς νομίζω. Και έβγαλα τον, πώς το λένε, έβγαλα τον Grealish. Οπότε η ομάδα είναι έτσι. Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα ομάδα, είναι αλήθεια. Δηλαδή κάποιοι παίχτες μπορούν να παραμείνουν. Παρ' όλα αυτά χρειαζόμαστε μεταγραφές, έχουμε 30 εκατομμύρια. Σίγουρα που θα κάνουμε, αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε βασικό το Buendia. Στο ΚΑΣ εδώ, ο ΚΑΣ νομίζω έχει καλούτσικο potential και ο Κόντσα έχει. Οπότε στα CB πιστεύω για πρώτη σεζόν είμαστε καλά και για τέρμα. Αριστερό back, πιστεύω χρειαζόμαστε κάτι. Αριστερά είμαστε μια χαρά με τον Μπαϊλέι και δεξιά με τον Μπουεντιά. Στο κέντρο πιστεύω καλά είναι και ο Ντάγκλας Λουίς και ο Ινγκς. Γενικά για πρώτη σεζόν την έβαλα επίσης στο Champions League. Τώρα το ξέρω ότι αυτό είναι λίγο κλέψια, αλλά να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο. Ναι, οπότε τώρα έχουμε νομίζω 30-39 εκατομμύρια. Οπότε αυτό που θα κοιτάξουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα CAM. Πιστεύω θέλουμε κάτι στον Barclay. Και νομίζω έχω σκεφτεί κάτι, οπότε επιστρέφω λίγο, θα επιστρέψουμε κατευθείαν με τη μεταγραφή. Επίσης θα κόβονται αρκετά parts για να μην χάνουμε χρόνο, γιατί το βίντεο θα βγει τεράστιο όπως τη Μίλαν. Οπότε να ξέρετε, θα το προσπαθήσω να το κάνω όσο μικρότερο γίνεται. Οπότε θα δούμε τώρα τη νέα μας μεταγραφή. Τη Μίλαν πήγε 97 rating. Πραγματικά τρομερό και πήραμε το Smith Rowe στη θέση του Barkley που είναι ναι μεν δύο χειρότερα rating, αλλά έχει μεγάλο potential. Οπότε δεν μας μένει κάτι άλλο από το να αρχίσουμε τη σεζόν. Οπότε να δούμε τι θα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα ο στόχος μας είναι να πάμε Champions League μέσω της Premier League. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε αν μπορεί, αν μπορούμε. Και φανταστείτε τώρα να πάρουμε το Champions League την πρώτη μας χρονιά. Οπότε, αν το Champions League, παιδιά, σταματεί, άμα αποκλειστούμε δηλαδή, πάμε κατευθείαν στην επόμενη σεζόν, διότι δεν έχει νόημα να βλέπουμε το πρωτάθλημα, έτσι και όσο στόχος μας είναι Premier League, και θα σας ενημερώσω τι έγινε μετά. Οπότε, εδώ πάει λίγο πιο αργά το PS5, δυστυχώς, το sim. Δεν ξέρω γιατί. Οπότε, προχωράει. Ωραία, πήγαμε εδώ τελικό. Ναι, τελικό πήγαμε. Ωραία, το πήραμε. Πήραμε λίγα εκατομμύρια ακόμα. Καλό αυτό. Οπότε προχωράμε. Πάει αρκετά αργά είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι το κακό με το PS4. Πάει αρκετά αργά. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος μας είναι να πάμε. Φυσικά να πάμε καλά στη Premier League. Πιστεύω μια αρκετά καλή ομάδα. Δεν έχουμε ακόμα ομάδα για τετράδα φυσικά. Αλλά πιστεύω μπορούμε να αγγίξουμε την εξάδα σίγουρα. Οπότε να δούμε και θα κάνουμε και στο Champions League γιατί όπως είπα έβαλα. Οπότε πρώτο μάτς με Crystal Palace, για να δούμε. Εντός έδρας νικάμε 2-1, πολύ καλά. Αρχίζουμε με νίκη τη σεζόν στη Premier League. Οπότε πολύ καλό αυτό. Τώρα με την Arsenal εκτός, δύσκολο μάτς. Η Arsenal, βασικά δύσκολο με την Arsenal στο FIFA. Με την Arsenal στην πραγματικότητα πανεύκολο. Οπότε πάμε, είναι εκτός έδρας. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. 2-3! Τρομερή νίκη και κάνουμε το 2 στα 2. Οκ. Ωραία, το πάμε μέχρι Ιανουάριο και βλέπουμε. Έκπληξη. Δεν το περίμενα να πω την αλήθεια. Οπότε πάμε, κάνουμε το 2 στα 2. Και τώρα παίζουμε με θεωρητικά μια πιο εύκολη ομάδα. Με την Μπέρνλεϊ.
Πού θα... Κάνουμε το 3 στα 3, πολύ εύκολα κιόλας. Αρχίσαμε τρομερά, κύπελο δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Με την Coventry, εύκολο μάτς, 0-2. Και αυτό το μάτς είναι με τη United, εκτός λογικά θα είναι ήττα. Για να δούμε όμως. Για να δούμε. Αυτό είναι πολύ κακό με το PS4, πάει τρομερά αρχαντοσύν. Παρ' όλα αυτά για να δούμε. Χάνουμε 1-0, παρ' όλα αυτά λογικά θα ήταν καλή εμφάνιση, γιατί δεν είναι κακό σκόρ το 1-0. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει 3 στα 4. Και με Arsenal, ας πούμε, όχι με τις τρεις πολύ κακές ομάδες. Βασικά εντάξει, Arsenal τώρα είναι κακή ομάδα. Ωραία, με Brighton, για να δούμε. Θα συνεχίσουμε και ναι, νικάμε 2-1. Πολύ ωραία, και κάνουμε 4 στα 5. Αλλά αυτό είναι σημαντικό match με τη Ροδάδη μας. Πάμε τέλεια. Και αυτό είναι καλό. 4-0 την Εύρω στο κύπελο, ok. Τώρα με City, εντός, για να δούμε. 1-2, όχι ρε. Α, καλά πήγαμε όμως. Με Σεβίλη εκτός, 2-2. Αυτό είναι καλό αποτέλεσμα. Εντάξει, τα πάμε καλά. Δηλαδή, οι ήττες μας είναι 2 και είναι και πολύ κοντά, ας πούμε, για ένα γκολ. Και από τη City και τη United. Τότε να με εκτός. Άρε, πάλι 2-1. Πάλι ήμασταν πολύ κοντά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, φαίνεται ότι δεν μπορούμε να νικήσουμε τις top ομάδες. Αλλά παρόλα αυτά, τις mid-table ομάδες τις έχουμε άνετα, πιστεύω. Φούλαμ, για να δούμε. Εντός έδρας. 2-0. Είμαστε πολύ consistent. Νικάμε δηλαδή σταθερά. Μάλλον η πρώτη μας νίκη στο Champions League. Ωραία. Και είμαστε αίτητοι στο Champions League και νομίζω θα πάμε στους 16. Sheffield United για να δούμε. 0-0. Α, μπορούσαμε να νικήσουμε εδώ, πιστεύω. Wolves 2-1. Στο κύπελο πάμε τρομερά. Αυτό με τη Leicester τώρα δεν θα το δούμε. Πόσο ήρθαμε δυστυχώς. Αν και εντάξει, πιστεύω κάμια σοπαλία το κόβω. Μάλλον εκτός. Για να δούμε. Αυτό πρέπει να είναι σίγουρη νίκη για μας και είναι 0-4. Πάμε πάρα πολύ καλά στο Champions League. Γενικά ξεκινήσαμε τρομερά. Τώρα με Leeds. Και αυτό πιστεύω είναι ένα μάτσο που μπορούμε να το νικήσουμε. Για να δούμε. Και 1-2. Νικάμε. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, πάμε τρομερά. Δηλαδή, και να φανταστείτε, δεν έχουμε τη Manchester United ή κάποια ομάδα. Έχουμε την. Πώς το λένε, την Aston Villa. Και με τις μεγάλες ομάδες ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Newcastle θα κάνουμε γκέλα εδώ πιστεύω, δεν ξέρω, έχω αυτό το αίσθηκτο. Όχι, 3-0. Με Ρεν, αυτό το match πρέπει να το νικήσουμε εκτός έδρας. 0-1. Ναι, ρε φίλε, και είμαστε πολύ κοντά στο να πάμε στου 16. Νομίζω ήδη έχουμε πάει. Liverpool, για να δούμε. 0-2, εντάξει. Με τις μεγάλες ομάδες γενικά έχουμε ένα πρόβλημα. Και είναι και λογικό. Southampton εκτός. Πρέπει να νικήσουμε. Και το κάνουμε 2-3, τρομερά. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τις ομάδες που είναι χειρότερες από εμάς ίσα ίσα τις νικάμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Chelsea, για να δούμε. Εντός, έδρας. 2-2, καλό αποτέλεσμα θα έλεγα. Αρκετά καλό. Και τώρα να δούμε λίγο με τη Σεβίλη. Πώς θα πάμε. Βασικά, πώς θα πάμε στο Champions League. Αυτό το κλασικό που μου σπάει τα νεύρα. Επίσης, παιδιά, να ξέρετε τα ριμπίλα με τη Μίλαν. Δεν τα κάνω σερή. Το έκοψα, ας πούμε, το έκανα μία μέρα και το βράδυ, ας πούμε, το άρχισα και το πρωί το τέλειωσα. Γιατί, παιδιά, αν είναι πάλι 10, ώρα τα πάμε τρομερά. Κοιτάξτε, εδώ είμαστε πρώτοι. Παιδιά, αρχίσαμε πάρα πολύ καλά. Εδώ, εντάξει, δεν μας νοιάζει τα international. Να δούμε πώς θα πάνε οι παίχτες μας. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έχει ανέβει συν 1, ο Κάς έχει ανέβει συν 2, ο Κόνσα συν 2, ο Μίνξ συν 1, ο Βιτζνάλ συν 1, ο Μαγκίν συν 2, ο Ντάγκλος Ρουις δεν έχει ανέβει δυστυχώς. Ο Μπεντιά συν 2, ο Σμιθ Ρόου συν 1, ο Μπαϊλέι συν 2 και ο Ινγκς ίδιος. Οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά από ό,τι φαίνεται. Ενώ δεν έχουμε και το καλύτερο ρόστερ, τα πάμε τρομερά. Λοιπόν, να δούμε και τι είμαστε στη Premier League. Τώρα, δηλαδή είμαστε πρώτοι, νομίζω θα βγούμε και με ισοπαλία. Και με ήττα μπορεί νομίζω. Οπότε να σου ας πω το περίμενα. Αλλά δεν σταματάμε να κυνηγάμε Champions League φυσικά. Οπότε εντάξει, πιστεύω καλά είμαστε. Λίγο στο πρωτάθλημα, λίγο καλύτερα να τα πηγαίναμε, να νικάχαμε καμία από αυτές τις ομάδες που παίξαμε τις μεγάλες. Λοιπόν, να δούμε. Ισοπαλία η νίκη. Ισοπαλία η νίκη. 1-1, πάρα πολύ ωραία. Και βγήκαμε πρώτοι, τρομερά. Με γκολ του Ντάνι Ινγκς. Τρομερά. Συνεχίζουμε έτσι, ακάθεκτοι. Και πάμε στους 16 στο Champions League. Να σας πω, δεν το περίμενα. Άντε, να πάμε στους 16 γιατί δεν ήταν δύσκολος ο όμιλος. Μπορεί να το περίμενα. Όμως θα πάμε τόσο εύκολα και πρώτοι. Λοιπόν, οπότε προχωράμε μέχρι το τέλος σεζόν. Οπότε για να δούμε. Everton, α πούμε, αυτό το match πρέπει να το πάρουμε αν θέλουμε να πάμε Champions League. Είναι πιο κάτω από εμάς η Everton. Για να δούμε.
1-2, ναι. Τα πάμε πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Κύπελο με Arsenal. Δεν ξέρω που είμαι στο κύπελο. Οπότε βέβαια με πείραζε να προχωρήσουμε, αλλά εντάξει, αποκλειστούμε δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Οπότε να δούμε τι θα κάνουμε. Χάνουμε, δεν πειράζει. Καλύτερα ίσα ίσα να μην μας τρώει και κούρα. Να, ενέργεια όπως το λένε. Ο Γούλφς, θα περνάει μία θέση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ματς. Είναι από τα πιο σημαντικά ματς. Για να δούμε. Α, χάνουμε. Αυτό το ματς ήταν λίγο κακό. Να, αυτό ας πούμε σας λέω. Αυτό ήταν κακό. Μπορεί να μας κοστίσει και την έξοδο του Champions League. Παρ' όλα αυτά, νικάμε πάρα πολύ ωραία τη West Ham 1-3. Τσέλσι εκτός. Μια ισοπαλία καλά θα είναι. 0-4! 0-4 τη Τσέλσι. Τι λέει. 0-4. Τρομερό και δεν νικάμε τη Southampton. Κάνουμε μια τρομερή νίκη, ένα τρομερό διπλό και μας τα χαλάει γάμο. Κρίμα. Αυτό ήταν λίγο κακό. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε. Κύπελο Καραμπάο. Δεν ξέρω που αποκλειστήκαμε. Στο Καραμπάο ή στο FA Cup. Δεν ξέρω. Leeds για να δούμε. Τη Leeds την οποία την νικήσαμε μια φορά. Άρα να πήγαινε και λίγο πιο γρήγορα το sim. Ωραία θα ήταν. Για να δούμε. 0-2. Πολύ ωραία. United εντός. Αυτό το match πιστεύω μια ισοπαλία καλή θα ήταν. Νίκη είναι λίγο δύσκολο. Παρόλα αυτά νικήσαμε με απίστευτο σκορ τη Chelsea. Που είναι πολύ σημαντική νίκη. Για να δούμε. Manchester United που λογικά είναι από τις πρώτες. Εντός έδρας. 0-3. Εντάξει, λογικό. Μπέρνλι, αυτό το match πρέπει να το νικήσουμε πάση θυσία. Αλλιώ αποχαιρετάμε το Champions League που νομίζω ήδη το έχουμε αποχαιρετήσει λίγο. Βασικά το έχουμε αποχαιρετήσει για την επόμενη σεζόν. Τώρα συνεχίζουμε. Οπότε για να δούμε. Μπέρνλι εκτός πρέπει να νικήσουμε 100% και το κάνουμε 1-3 πάρα πολύ όμορφα. Τότε να η οποία μα περνάει και αυτή. Για να δούμε. Αν είναι νίκη θα είναι πολύ ωραίο. Αχ, έλα ρε γάμο το. Αχ, αυτό νομίζω τώρα τέλειωσε οριστικά νομίζω η έξοδό μας στο Champions League. Ρότερνταμ. Σε τέτοια έχουμε κερδίσει αρκετές ομάδες και τη χαίρομαι με τη Ρότερνταμ. 3-0, ωραία. Τώρα με City και αυτό το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός με μεγάλες ομάδες μόνο τη Chelsea νικήσαμε και 0-4. Πραγματικά δεν το περίμενα με τίποτα να νικήσουμε τόσο εύκολα και εκτός έδρας τη Chelsea. City εκτός για να δούμε. 2-1, έλα ρε γάμο του. Δεν τα πήγαμε τους καλά. Με λειψία τι είχαμε. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Παράλληλα την οποία την νικήσαμε στο. Όχι, την είχαμε νικήσει. Εκτός κιόλας νομίζω. Τώρα μας νικάει δυστυχώς. Ωραία, σταματάμε εδώ. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα είμαστε. Εδώ κάποια μηνύματα. Να δούμε λίγο και την πρόοδο των παιχτών μας. Πότε βλέπουμε εδώ Ings, Smith. Ο Smith Rowe δεν ανεβαίνει πολύ, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον θέλει development και είμαι και εγώ πολύ βλάκας που δεν το έχω βάλει τόση ώρα. Οπότε ο Μπαϊλέ είναι 90, ωραία. Όχι 90. Ωραία, στους άλλους θα βάλω μετά. Ωραία. Θα το βάλω ένα. Το balance καλά του δίνει. Δεν ξέρω γιατί δεν ανεβαίνει τόσο. Δεν ξέρω, τι θα του βάλω. Dynamo. Attacking midfielder. Το balance είναι καλύτερα από όλα. Δεν ξέρω γιατί δεν του δίνει τόσο. Δεν ξέρω, ας το αφήσω αυτό. Δεν ξέρω γιατί ανεβαίνει τόσο. Και λέει ότι έχει κακή φόρμα. Δεν ξέρω γιατί. Παίζει. Δεν παίζει. Γιατί, μάλλον επειδή να κάνουν. Ναι. Δεν παίζει τόσο Smith Rowe. Γι' αυτό τώρα το είδα ευτυχώς. Οπότε θα τον πάμε. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει. Λοιπόν. Αυτή είναι η θέση CM λογικά. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει τόσο. Ο Σαντσόν μπαίνει μάλλον δυστυχώς. Οπότε τέλος πάντων θα δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό. Αν είναι μάλλον να τον κάνω CM. Αυτό θα κάνω μάλλον. Αλλά θέλει λογικά καιρό για το development. Και του έχω βάλει και crucial. Γιατί δεν παίζει. Λοιπόν. Development. Λοιπόν. Position. Α, καλά. 351 εβδομάδες ποτέ. Δεν ξέρω, ίσως δεν έχει καλή φόρμα. Λοιπόν, αυτό το match όμως είναι πολύ σημαντικό. Για να δούμε αν θα συνεχίσουμε να ελπίζουμε εκτός έδρας. Παρακαλώ με τη λειψία. Για να δούμε. Πολύ δύσκολο match. 1-0. Εντάξει, όχι ρε γάμο το στο 82. Κακό να τρώμε στο 82 γκολ. Παρ' όλα αυτά είμαι ευχαριστημένος. Περίμενα να χάσουμε περισσότερο. Αλλά είναι κακό πάντα να δέχεις γκολ στο 82. Οπότε συνεχίζουμε. Πάμε μέχρι το τέλος. Πιστεύω αποκλειστούμε. Δεν θα συνεχίσουμε. Κρίμα όμως, κρίμα να το φάμε στο 82. Κακό.
Crystal Palace, αυτό πρέπει να νικήσουμε. Νικάμε πανεύκολα, 0-4. Liverpool, αυτό το match θα το βασικά θα πάω να το δω. Αν προλάβω. Ωραία. Οπότε, πρώτη η Liverpool, λέει. Συγχωρέστε μου, δεν ακουγόμουν, κάτι έγινε. Τώρα ακούγομαι κανονικά νομίζω. Οπότε η Liverpool είναι πρώτη. Όπα. Και προηγηθήκαμε, όχι ρε γάμο, το δεν γίνεται. Όλο χάνουμε 2-1 από τις μεγάλες, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω έχει απομακρυνθεί πλέον πάρα πολύ ο στόχος του Champions League. Μην σας πω ότι ούτε Europa League δεν πάμε, έχουμε κάνει αρκετές γκέλες. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Όχι εδώ. Πιστεύω πέσαμε αρκετά από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, τα πηγαίναμε πολύ καλά. Εντάξει, περιμένεις να σου πω, περίμενα να τα πάμε και χειρότερα. Έβδομη. Νομίζω με το πάμε. Με το ζόρι. Η United είναι έκτη. Με το ζόρι νομίζω πάμε. Euro πάμε. Πάμε. Από εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα και κυνηγήσουμε Champions League. Αλλά ωραία, λοιπόν, αν χάσουμε, πάμε την επόμενη σεζόν όπως είπα. Δεν υπάρχει νόημα τώρα να βλέπουμε. Πότε West Ham. West Brom, συγγνώμη, νικάμε στο κύπελο, νικάμε και στο πρωτάθλημα. Αυτό το μάτι θα τα κρίνει όλα και χάνουμε. Οπότε, παιδιά, πάμε στην επόμενη σεζόν να δούμε τι θα καταφέρουμε. Πρώτη σεζόν πήγαμε στου 16, για να δούμε. Τέσσερι σεζόν μετά, και θα μου πείτε γιατί άρχισα τόσο πολύ. Γιατί δεν υπήρχε νόημα να σα δείχνω και να μην κοιτάξω το βίντεο, γιατί δεν είχα καταφέρει δύο σεζόν από το Champions League. Αυτή τη σεζόν πήγα και την προηγούμενη πήρα το πρωτάθλημα. Είμαστε στη φάση των 16. Η ομάδα δεν έχει αλλάξει και απίστευτα. Έχει αλλάξει αρκετά λίγο από ό,τι βλέπετε. Έχουμε πάρει το Rice, το Greenwood και το Sabitzer. Η ομάδα δηλαδή όπως τη θυμάστε είναι περίπου. Βλέπετε και εδώ. Οπότε είμαστε στους 16 με πιάλι, με την Παρή. Πάντα με αυτή τυχαίνουμε. Οπότε αν χάσουμε πάμε στην άλλη σεζόν. Γιατί παιδιά δεν θέλω να βγει όπως είπα το βίντεο μία ώρα. Θέλω να βγει περίπου στη μισή ώρα. 40 λεπτά. Δεν θέλω να έχει δύο πάρες, θέλω να έχει ένα. Οπότε παιδιά είμαστε τρομερά άτυχοι. Είναι το πιο δύσκολο μάτι που μπορούσαμε να έχουμε. Για να δούμε πόσο θα έρθουμε. 2-1! Νικήσαμε! Απίστευτο! 2-1 όμως και πάλι είναι πολύ δύσκολο. Γιατί δεν χαίρομαι ακόμα, γιατί με το 1-0 περνάνε. Αλλά παρόλα αυτά τρομερή προσπάθεια και βλέπω ότι η ομάδα έχει ανέβει. Πιστεύω, είμαστε και τελικό FA Cup. EFL Cup βασικά. Οπότε θα το κάνουμε τώρα. Θα το κάνω. Βασικά θα το περάσω έτσι. Για να δούμε. Θα είναι ο δεύτερος μας τίτλος αν το πάρουμε. Για να δούμε. Τελικός EFL Cup Vesity. Νικάμε. Νικάμε. Κάνουμε απίστευτη πορεία και είμαστε και τρίτοι. Δείτε στο πρωτάθλημα. Οπότε μάλλον πάμε τη Champions League. Γιατί κοιτάξτε, η διαφορά είναι πολύ μικρή με την πέμπτη. Οπότε πάμε εδώ. Ας ελπίσουμε να προχωρήσουμε. Φανταστείτε να πάρουμε το Champions League από τώρα. Πάντως ήταν τεράστια έκπληξη το 2-1. Τεράστια έκπληξη. Και να δούμε αν θα μπορέσουμε να νικήσουμε την Παρή ή έστω να έρθουμε ισοπαλία. Ή να χάσουμε. Βασικά, μόνο αν χάσουμε νομίζω 3-2 περνάμε. Οπότε δεν θέλουμε. Ήταν σίγουρα. Νικάμε και την Brighton εδώ. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό εγώ δεν χάρηκα τόσο στη νίκη. Γιατί με ένα 0 νικάνε. Λοιπόν, η ομάδα είναι αυτή, όπως την είδατε, ο Μπαϊλέ έχει γίνει τρομερή παικτούρα. Όχι ρε, τώρα μας τα χαλάει, όπως την προηγούμενη φορά με τη Μίλαν, φυσικά η UEFA μας δώσει μια κόκκινη. Πήρε κόκκινο Κόνσα, που είναι και 86 rating. Κρίμα, μεγάλη απώλεια, το Αντζέμπε έχουμε εδώ, είναι μεγάλη απώλεια, αλλά εμείς θα το κυνηγήσουμε, ας γίνει το θαύμα. Λοιπόν, Ντάνινγκ στην επίθεση, 85 έχει πάει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το θαύμα, αν και πιστεύω ότι θα αποκλειστούμε. Εγώ έτσι πιστεύω. 3-2-1. Για να δούμε. 2-2! Περάσαμε! Περάσαμε! Απίστευτο! Απίστευτο, παιδιά. Τρομερή προσπάθεια. Τρομερή ομάδα. Και η Παρή το έβαλε στο 80 τον γκολ. Τρομερή προσπάθεια. Τρομερή ομάδα, παιδιά. Αυτή είναι η ομάδα. Και σε 4 σεζόν. Σε 4 σεζόν που δεν είναι λίγες. Φανταστείτε με τη Μίλαν. Κάναμε, πόσες σεζόν κάναμε, 10. 10 σεζόν, παιδιά. Όχι ότι θα το πάρουμε τώρα, αλλά γενικά και με χειρότερο ρόστερ, ας πούμε, και πιο δύσκολα να πας Premier League, έχουμε πάει 2 φορές στους 16 και τώρα στους 8. Λοιπόν,
Δεν μας φοβίζει καμία ομάδα. Νικήσαμε ίσως την καλύτερη, την Παρή. Για να δούμε με ποια θα τύχουμε. Αν και πάλι δεν μας φοβίζει καμία, καταφέραμε και νικήσαμε μία φορά την Παρή και την άλλη θα μισοπαλία. Πραγματικά τρομερή προσπάθεια από τους παίχτες και χωρίς το Κόντσα. Να το πούμε αυτό. Χωρίς το Κόντσα που είναι 86 rating. Γιατί είναι τρομερός παίχτης. Εν τω μεταξύ από το 78 τον πήρα, από το 77. Τρομερή προσπάθεια. Τρομερή. Λίβερπουλ εκτός 1-2. Παιδιά, έχουμε τρομερή ομάδα. United εκτός 0-0. Η ομάδα έχει ανέβει επίπεδα. Με Real είναι αρκετά δύσκολο όπως και να το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά και να αποκλειστούμε με πάρα πολύ ευχαριστημένους. Να δούμε πρώτον η ομάδα. Η Real έχει αλλάξει. Δεν νομίζω τόσο να έχει αλλάξει. Βλέπουμε Όντεγκαρντ, ο οποία νίκη, Βαμπισάκα, Λαπόρτα. Έχει πάρει πολλές μεταγραφές. Ο Μπεντζεμά, μάλλον έχει αποσυρθεί. Ρόμπερτσον, βλέπω, Ρενιέρ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα το παλέψουμε για να δούμε. Εκτός έδρας. Ρεάλ, Αστον Βίλα. 2-2! Ναι! Είναι τρομερό αποτέλεσμα. Είναι τρομερό αποτέλεσμα. Και στο 82. Τώρα και με 0-0 περνάμε. Παιδιά, για κάποιο λόγο έχω αρχίσει να πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε ημιτελικό. Τρομερό και με πολύ δύσκολες ομάδες. Τρομερό αποτέλεσμα. Εντάξει, και κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι κακό. Και το βάλαμε και στο 80. Ευτυχώς 0-4 τη Λέστερ. Καλά. Λοιπόν, αυτό το μάτι θα κρίνει αν θα πάμε ημιτελικό. Και με 0-0 περνάμε. Δεν θέλουμε ήττα. Λοιπόν, 3-2-1. Περιμένω πολλά από τον Μπαϊλέι. Όχι, ρε γάμο το. Κρίμα. Ω, έλα ρε γάμο το. Και το κάναμε 1-1. Κρίμα. Κρίμα. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και πάλι από τους παίχτες μου. Οπότε πάμε ξανά την άλλη σεζόν. Αν και πάλι είμαι τρομερά ευχαριστημένος πραγματικά από τους παίχτες μου και πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ καλό rebuild. Πιστεύω να το πάρουμε σύντομα. Οπότε πάμε στην επόμενη. Επόμενη σεζόν, στους 16 με τη Real. Πολύ δύσκολο match. Αλλά παρόλα αυτά οι μεταγραφές που έκαναν είναι ο Νέβες, ο Ρούμπεν Νέβες, ο Γκάμπριελ Χεσούς, αυτές. Γενικά η ομάδα είναι πολύ καλή. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι ο Μίνγκς. Απλά δεν μου μένουν άλλα λεφτά. Οπότε παιδιά, πάμε. Με τη Ράλη ομάδα είναι τρομερή. Ο Κόντσα, παιδιά, δεν περίμενα να ανέβει τόσο. Να ανέβει. Παιδιά, δηλαδή, βλέπω κάτι. Ο Μαρτίνες έχει πάρει τρελά upgrades. Λοιπόν, τη Ράλη, αν θυμάστε. Βασικά, τι αν θυμάστε, την προηγούμενη φορά ήταν. Πρέπει να πάρουμε εκδίκη ουσιαστικά. Λοιπόν, εντός έδρας πιστεύω μπορούμε να την πάρουμε την νίκη. Για να δούμε. Για να δούμε. 1-1. Αχ, μας το έβαλε στο 49. Παρ' όλα αυτά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσουμε το μάτς. Παρ' όλα αυτά πιστεύω μπορούμε. Μπορούμε. Κρίμα όμως που το φάγαμε και προηγηθήκαμε. Στο πρωτάθλημα τα πάω νομίζω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή εντάξει, βγαίνω άνετα Champions League. Γενικά το career πάει πολύ καλά. Πιστεύω αν αλλάξω, αν πάρω ένα De Ligt και αν ίσως αλλάξω και τον Rice, ο οποίος για κάποιο λόγο δεν ανεβαίνει πολύ, πιστεύω ότι έχουμε μια ακόμα καλύτερη ομάδα. Πιστεύω ακόμα η ομάδα δεν είναι έτοιμη για να πάρει Champions League, να πω την αλήθεια. Αλλά πιστεύω σε δύο σεζόν ακόμα, άντε τρεις ας πούμε, πιστεύω ότι το έχουμε πάρει. Αυτή είναι η πέμπτη σεζόν. Με τη Μίλαν κάναμε 10. Οπότε για να δούμε. Νικάμε εδώ. Χάνουμε βασικά ισοπαλία με τη Λέστερ. Οπότε πάμε να δούμε αν θα πάρουμε την εκδίκησή μας. Ωραία, εδώ βλέπουμε. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε. Ελπίζω να μην πήραμε. Ωραία, δεν πήραμε κόκκινη και τίποτα. Ο Χεσούς είναι μπροστά. Ο Σάμπιτσερ έχει πάρει πίσω τρομερό upgrade. Τον Παλέα ανέβηκε κι άλλο. Λοιπόν, πάμε. Οι ομάδες μας είναι εισάξεις. Λοιπόν, πιστεύω μπορούμε. 3-2-1. Για να δούμε. Για να δούμε. Όχι ρε πούστη, όχι ρε γάμο το και προηγηθήκαμε. Γιατί έτσι. Οπότε παιδιά πάλι από τη Ραλ αυτή την ομάδα. Οπότε πάμε ξανά επόμενη σεζόν. Επιστρέφουμε μία ακόμα σεζόν. Από ό,τι βλέπετε είμαστε με τη Sporting στους 16, αρκετά εύκολη κλήρωση. Πιστεύω θα πάμε στους 8. Και για να δούμε αν αυτή θα είναι η χρονιά που θα τελειώσει το επεισόδιο και γενικά θα πάρουμε το Champions League. Οι μεταγραφές που έκανα βλέπετε ο Χεσούς πήρε συνδύο. Βλέπετε είναι ο Κίμιχ, πάρα πολύ καλό CDM που μας έλειπε και ο Ρουμπέν Ντιάζ. Γενικά ο Μαδάρα δυστυχώς δεν έχω αλλαγές. Δυστυχώς δεν είχα λεφτά. Δηλαδή από αλλαγές δεν έχουμε τίποτα. Αλλά εντάξει δεν είναι και πολύ μεγάλο πρόβλημα ας πούμε. Ο Χεσούς να δούμε λίγο τις χρονιές, τη χρονιά που κάνει γενικά τρομερή. Ο Μπαϊλέ παιδιά για κάποιο λόγο έχει βγει απίστευτο σε αυτό το career. Είναι 93 rating.
Τρομερός, να δείτε λίγο και τι κάνουμε στο πρωτάθλημα. Νομίζω είμαστε δεύτεροι ή τρίτοι, κάτι τέτοιο. Γενικά του έχει πάει πολύ καλά αυτό το rebuild. Να δούμε. Είμαστε πρώτοι, είμαστε. Και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πάρουμε και πρωτάθλημα. Έτσι, συμβολικό. Λοιπόν, Sporting εκτός. Η λογική λέει ότι πρέπει να περάσουμε. Και πρέπει, όχι πρέπει. Αν δεν περάσουμε, δηλαδή, θα είναι τεράστια ξεφτύλα. Βασικά δεν συγκρίνονται οι δύο ομάδες. Και 0-3, εντάξει, το περίμενα. Ωραίο αποτέλεσμα. Πιστεύω, εντάξει, το έχουμε κλειδώσει. Αρκετά εύκολη κλήρωση, ευτυχώς. Να δούμε όμως τι θα κάνουμε στον επόμενο γύρο, που πιστεύω ότι θα περάσουμε. Οπότε, περνάμε το μάτς. Θα το περάσω κιόλας, γιατί πιστεύω θα νικήσουμε. Και φαντάζεστε να χάσουμε. Οπότε, να δούμε λίγο τι θα κάνουμε εδώ με τη Liverpool. Είναι σημαντικό μάτς και αυτό. Νικάμε. Βλέπετε, γενικά έχουμε κάνει μια τεράστια ομάδα. Και γενικά πολύ πιο νωρίς από ότι το έκανα με τη Μίλαν. Και με τη Μίλαν, γιατί είχαμε βασικά κατάρρο στο Champions League. Αν θυμάστε, δεν μπορούσαμε να το πάρουμε με τίποτα. Νικάμε και 3-1 την Everton. Και για να δούμε με τη Watford, πιστεύω θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Νικάμε και τη Watford. Να δούμε τώρα με τη Sporting. Τι θα κάνουμε. Νικάμε πάλι με το ίδιο σκορ. 3-0. Οπότε προχωράμε. Για να δούμε με ποια ομάδα τι είχαμε. Αρκετά εύκολα τη Sporting, όπως περίμενα κιόλα. Ωραία, νικάμε και την Brentford. Πάμε να δούμε τώρα. Εν τω μεταξύ, το είπα πριν νικήσουμε, ήμουν τόσο σίγουρο. Οπότε λοιπόν, να δούμε με ποια τι είχαμε. Δεν το λέει ακόμα. Τέλο πάντων. Έλα, προχωρήσω λίγο. Με τότε να με εντό έδρα. Φάση των 8, για να δούμε. Αν θα μπορέσουμε να πάμε στη φάση των 4. Δηλαδή στον ημιτελικό που θα είναι η πρώτη φορά μας. Τότεναμ εντός ισοπαλία. Λοιπόν, τι είχαμε με Ρεάλ πάλι τρίτη σερή φορά. Τρίτη σερή φορά με Ρεάλ, απίστευτο. Λοιπόν, μας νίκησε δύο φορές. Ήρθε η ώρα να πάρουμε εκδίκηση. Δεν γίνεται. Μας τρίτη σερή φορά. Την πρώτη μας απέκλεισε στους 8 όπως τώρα. Τη δεύτερη στους 16. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Πρέπει επιτέλους να πάμε ημιτελικά. Λοιπόν, η ομάδα είναι τρομερή. Πραγματικά, η Ράλ έχει ακόμα. Ρενιέ, όχι, πήρε Σον. Παίζει έμπολο. Στο CM, εμπολό. Στο CM, τι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, το έχουμε. Πάμε. Για να δούμε. 2-2, όχι ρε. Κοιτάξτε εδώ, μπαγκιά μου το βάζει στο 80. Το βάζω και μου το βάζει στο 80. Καλά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τη Ραλ. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να νικήσουμε, αλλιώς δεν γίνεται. Ρε, κοιτάξτε εδώ, ρε, το βάζουμε στο 80. Δεν θα περάσουμε ποτέ από τη Ραλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να δούμε. Πάρα πολύ σημαντικό ματς. Νομίζω ότι πρέπει να νικήσουμε. Για να δούμε. Ας μην πάρουμε το πρωτάθλημα και ας πάρουμε το Champions League, πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να νικήσουμε. Να δούμε αν έχει πάλι τον εμπόλωση. Όχι, τον έχει Red Wing αυτή τη φορά. Λοιπόν, πάμε για το τεράστιο διπλό. Για να δούμε. 0-1! Και πάμε ημιτελικά. Τρομερό, τρομερό. Ναι, ρε φίλε, ναι, επιτέλους, άντε. Λοιπόν, πάμε, πρέπει να το τελειώσουμε. Α, δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, να δούμε τώρα με City. Εντάξει, λογικό να ήταν δύσκολη κλήρωση στον ημιτελικό. Παρ' όλα αυτά, τη City την περνάμε στο πρωτάθλημα. Αλλά είναι δύο παιχνίδια μόνο. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, όμως, να το παλέψουμε. Πήγαμε ημιτελικά. Νικήσαμε εκτός τη Ρεάλ. Ο Σάμπιτσερ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε μεγάλο παίχτη. Λοιπόν, εδώ μια γκέλα με τη Σέφιλντ. Δεν μας πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε κιόλα στην ομάδα της City. Ωραία, δεν έχουμε καμιά κόκκινη ή κανένα τραυματισμό. Η ομάδα είναι τρομερή. Ο Μπαϊλέ είναι 93, ο Χεσούς 89. Γενικά απίστευτη ομάδα. Ριτσάρλισον, Γκρίλις, ωραία ομάδα. Αλλά εντάξει, μπορεί να είναι λίγο καλύτερη η δικιά μας, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε. Για να δούμε. Θα πάρουμε τη νίκη. Έλα, ρε γαμώ, το όχι 0-1. Αχ, τα πράγματα δυσκολεύουν απίστευτα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τα πράγματα δυστυχώς δυσκολεύουν. Γιατί ρε, η City τα πάει πάρα πολύ κακά στο πρωτάθλημα. Είναι πέμπτη. Και η Burnley είναι δεύτερη. Έλα ρε γαμώ, το δεν έχει και την καλύτερη ομάδα. Μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αλλά και πάλι δεν τέλειωσε, ας πούμε τίποτα. Ήταν και πάλι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η Burnley είναι δεύτερη. Οκ, okay, πολύ περίεργο. Πάρα πολύ περίεργο. Ωραία, πρέπει να νικήσουμε.
Πρέπει να πάμε τελικό. Λοιπόν, δεν μας παίρνει για τίποτα άλλο. Μόνο για νίκη. Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1. Για να δούμε. Κάνουμε την τεράστια ανατροπή. 1-4! Απίστευτο και πάμε τελικό. Τρομερό. Μπαϊλέι έβαλε hat-trick. Αποδεικνύει ξανά ποιο είναι. Και για να δούμε αν θα το τελειώσουμε. Να δούμε αν θα το τελειώσουμε. Πραγματικά δεν περίμενα. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσει. Θα είναι κρίμα. Με Tottenham. Η Tottenham τι θέση είναι. Δεν τη βλέπω καν στην εξάδα. Και πήγε τελικό Champions League. Λοιπόν, πρέπει να το νικήσουμε. Λοιπόν, έχω πολύ άγχος γιατί πρέπει να νικήσουμε. Έχουμε κάνει τρελές ανατροπές. Νικήσαμε τη Real 0-1. Νικήσαμε 1-4 τη City. Πραγματικά τρομερό. Λοιπόν, πρέπει να νικήσουμε. Η Tottenham δεν είναι στην εξάδα. Λοιπόν, για να δούμε αν θα το τελειώσουμε. Πιστεύω είναι σχετικά νωρίς. Για να τελειώσουμε, πρέπει. Λοιπόν, πρέπει για να τελειώνουμε. Θα είναι πολύ κρίμα αν χάσουμε από τη Tottenham. Επίση, πήραμε το πρωτάθλημα νομίζω. Οπότε η σεζόν γενικά πήγε τρομερά, πήγε απίστευτα. Οπότε τελικώ απίστευτο. Καταφέραμε και τι πήγαμε. Αστον Βίλα, για να δούμε. Επίση, να δούμε και τι βγήκε τότε. Και εμεί βγήκαμε πρώτοι, τι πήραμε την Πρέμιερ. Πραγματικά, αν πάρουμε και Πρέμιερ. Λοιπόν, η Τότεναμ είναι ένατη. Είναι ένατη και πήγε τελικό. Λοιπόν, δεν επιτρέπω να χάσουμε. Αν χάσουμε, θα είναι πολύ κρίμα. Λοιπόν, έχουμε τρομερή ομάδα. Ελπίζω να μην πήρε κανείς κόκκινη γιατί ποτέ δεν ξέρεις με την EA. Αλλά εδώ ο αδερφός μου πήρε Champions League με το Μαριάνο βασικό, εντάξει. Δεν γίνεται, πρέπει να το πάρουμε. Λοιπόν, έχω πολύ άγχος γιατί πρέπει να το πάρουμε. Δεν δέχομαι να χάσουμε από τη Tottenham. Να πάρει Tottenham Champions League ούτε στο FIFA. Λοιπόν, για να δούμε αν θα το τελειώσουμε. Γιατί δεν θέλω να κάτσουμε παραπάνω χρονιές, ποτέ δεν ξέρεις. Tottenham, Aston Villa, λοιπόν. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε καμιά κόκκινη τίποτα. Ωραία, δεν έχουμε. Ομάδα που έχει τότε να με έχει Kane. Μάλλον, για να δούμε. Kane, Ντομπέλε. Σε Σενιόν, Κούμπο, Λάιμερ. Η ομάδα του είναι καλή. Δεν είναι κακή να πω την αλήθεια. Αλλά πιστεύω έχουμε καλύτερη. Λοιπόν, πάμε για να δούμε. 4-2! Και κατακτάμε το Champions League. Πραγματικά τρομερό. By leg, Σάμπιτσερ, Χεσούς, Greenwood. Πραγματικά τρομερό. Απίστευτη ομάδα. Το πήραμε πιστεύω αρκετά γρήγορα. Είμαι τρομερά ευχαριστημένος από την ομάδα. Πραγματικά απίστευτο. Από τα καλύτερα ριμπίλ. Πήραμε και πρωτάθλημα. Τι να πει κανείς. Πραγματικά κοιτάξτε εδώ Μαρτίνες, Κας. Και κοιτάξτε πόσους παίχτες έχω από την αρχή. Έχω έναν, δύο, τρεις. Έχω τέσσερις παίχτες από την αρχή. Κράτησα από την αρχή. Δεν είναι και λίγοι. Και στις αλλαγές γενικά πήραμε Ντίας, Βιτζνάλιντ από την αρχή και αυτός τον πήρα. Τρομερή ομάδα, τρομερή. Κάναμε σωστές κινήσεις και πήραμε το Champions League. Οπότε παιδιά, αν σας άρεσε, όλοι ένα like, ένα sub και θα κάνουμε ένα rebuild μέχρι να βγει το 22 ακόμα. Θα γράψω τα comments με πια, το πω και εδώ γιατί μπορεί να μην έχετε κάτι πολύ μέχρι το τέλος. Οπότε οι ομάδες που σκέφτομαι να κάνω rebuild είναι η Arsenal ή Parma. Γιατί Parma έχει πάρει το Champions League. Σκέφτομαι με την Parma γιατί θα είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά επειδή έχει πάρει Champions League, λέω. Πότε το σκέφτομαι. Αν είναι με την Πάνω, φάνηκε τρομερά δύσκολο. Με την Arsenal πιστεύω δεν θα είναι και τόσο δύσκολο. Οπότε, παιδιά, όλοι ένα like, ένα sub. Πραγματικά τρομερό επεισόδιο. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.